Καλησπέρα σας, βρισκόμαστε στο μαγαζί Μουσικές και Χρώματα και στην κάμερα του avena.gr και του avena.fm97 και 7 θα μιλήσει ο Γιάννης Καρατζάς, ο οποίος είναι ένας πρωτοεμφανιζόμενος καλλιτέχνης, τραγουδιστής, που εκτός από το μαγαζί Μουσικές και Χρώματα εμφανίζεται και στο Voice. Καλησπέρα Γιάννη, πώς είσαι καταρχήν, πώς νιώθεις? Καλησπέρα, είμαι μια χαρά, είμαι τελεία. Ανέβηκε στη σκηνή, ναι. Διασκέδασες τον κόσμο, διασκέδασες και εσύ ο ίδιος. Πέρασε το πρώτο άγχος, η πρώτη ένταση. Νομίζω πως χαλάρωσες και εσύ ο ίδιος. Ναι. Ποια είναι τα συναισθήματά σου? Είναι συνέστημα αυτό που θέλεις να μείνεις πάνω και να μην κατέβεις. Ναι. Αυτό ακριβώς νιώθω αυτή τη στιγμή. Δηλαδή από τότε που φεύγει η πρώτη κρυάδα, είναι αυτό που θέλεις να μείνεις και να συνεχίσεις μέχρι το πρωί. Μ' αρέσει πολύ να βλέπω να χαίρεται ο κόσμος, να τους διασκεδάζω. Και πραγματικά ήταν ό,τι καλύτερο σήμερα. Είσαι νέος στο χώρο. Πώς ξεκίνησες να ασχολείσαι με τη μουσική και με το τραγούδι? Με τη μουσική από μικρός είχα τρέλα, ειδικά με το τραγούδι. Έπαιρνα το κουδοχέρι της γιαγιάς μου, ανέβαινα, έκανα stage στην καρέκλα, βίντεο κλιπ στην τηλεόραση και άρχιζα να τραγουδούσα εκεί. Ό,τι έβγαινε μπροστά στην τηλεόραση. Και μετά η πρώτη φορά ήταν νομίζω 10 χρονών όταν τραγούδισα σε κοινό. Εντάξει, τα χάσα λίγο. Το βρήκαμε μετά. Μετά από τα 15 μου άρχισα πιο επαγγελματικά, άμα το θες, λαϊβάκια σε μπαράκια κτλ. Και τώρα στα 22 μου ξεκινάω από εδώ. Πιο επαγγελματικά δηλαδή. Επαγγελματικά τελείως. Έχεις κατασταλάξει ότι αυτό είναι το όνειρο ζωής σου, ότι αυτό είναι το επαγγελμά σου, ή θέλεις να το κάνεις παράλληλα με κάτι άλλο? Εδώ και χρόνια είναι αυτό. Μακάρι να μπορέσω να το κάνω ακριβώς, δηλαδή μόνο αυτό, χωρίς να το έχω δεύτερο. Μακάρι να είναι πρώτο, γενικά σαν επάγγελμα, αλλά είναι λίγο δύσκολο στην εποχή που ζούμε. Τραγουδάς κάποιο συγκεκριμένο είδος μουσικής ή καλύπτεις όλη την γκάμα? Νομίζω καλύπτω πολλά φάσματα μουσικής, ειδών, δηλαδή από ελληνικό λαϊκό, ελαφρολαϊκό, ρεμπέτικο και ξένο, pop-rock. Θεωρείς ότι υπάρχουν καλλιτέχνες που τους δίνεται ένας τίτλος και πρέπει να τον αντιπροσωπεύσουν? Για παράδειγμα, αυτός ο καλλιτέχνης είναι λαϊκός ή αυτός ο καλλιτέχνης τραγουδάει μόνο pop. Θεωρείς εσύ ότι αυτός ο χαρακτηρισμός μπορεί να τον έχει ένας καλλιτέχνης ή όχι? Ένας καλλιτέχνης θα πρέπει να καλύπτει όλη την γκάμα? Πιστεύω ότι όσο πιο πολύ ξέρεις να λες, τόσο καλύτερη μουσική παιδεία έχεις λογικά για να μπορέσεις να τα λες. Όχι όμως να λες λαϊκό ή έντεχνο και να βγαίνεις να λες το ίδιο αγγλικό αλλά με λαϊκό ύφος. Δηλαδή δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις. Όπως ένας ψάλτης, ας πούμε, είναι ψάλτης. Ναι. Δεν είναι τραγουδιστής. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Καλό θα είναι, άμα έχεις τη μουσική παιδεία, κάντο. Κατάλαβα. Αν δεν έχεις, μείνε εκεί που ξέρεις καλύτερα. Σε βλέπουμε φέτος και στο Voice. Ένα talent show. Το οποίο είναι από τα πιο δημοφιλή. Το οποίο έχει μεγάλη αναγνωρισιμότητα και βλέπουμε ότι οι παιδιά από τέτοια talent shows έχουν καλύτερες προοπτικές γιατί τους γνωρίζει και ο κόσμος. Πώς αποφάσισες καταρχήν να πας σε αυτό το talent show? Βασικά το συζητούσαμε με ένα φίλο, ο οποίος παρεμπιπτόντως έχει περάσει και αυτός και είμαστε και στην ίδια ομάδα. Σε ποια ομάδα είσαι? Στην ομάδα της Έρας του Παρίζου. Εκεί που το συζητούσαμε, λέμε να δηλώσουμε, δηλώσαμε. Και τελικά έγινε τελείως, το, ναι, το αναπάντεχο. Τελείως έτσι για την εμπειρία και το ζούμε. Τώρα θα σε δούμε σε κάποιο live. Πότε ξεκινάνε τα lives? Τα Blights Auditions είναι από την ερχόμενη εβδομάδα, Τετάρτη και Πέμπτη. Τετάρτη και Πέμπτη να συντονιστείτε. Τώρα το πότε ακριβώς δεν το ξέρω, αλλά νομίζω την ερχόμενη εβδομάδα θα... Θα σε δούμε και live. Ωραία. Όνειρό σου ποιο είναι? Όνειρό μου? Στόχος σου? 28-29 χρονών να κατακλείσω το θέατρο Γης. Ωραία. Λοιπόν, με αυτή σου τη δήλωση θέλω να κλείσουμε και αν το πετύχεις θα τα ξαναπούμε και θα συνεννοηθούμε. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Εγώ ευχαριστώ. Και σου ευχόμαστε τα καλύτερα. Να είστε καλά. Καλά. Ευχαριστώ.